Καταρχήν, θα ήθελα σε αυτό το σημείο της εκπομπής που είναι πάρα πολύ κομβικό να παρακαλέσω το control να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο για τον οποίο γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, τον ίδιο τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Θα θέλαμε πάρα πολύ μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον άνθρωπο στον οποίο αφορά όλο αυτό και ένα πρώτο δικό του σχόλιο για όλο αυτό που συμβαίνει μαζί του, με αυτές τις τρεις κοπέλες, με όλη την Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, και αφού σας είπε ο Κρατερός ήδη ότι οι γραμμές έχουν κλείσει, εσείς έχετε αποφασίσει, οι ψήφοι έχουν καταμετρηθεί. Θα ήθελα πάρα πολύ πραγματικά σε αυτό το σημείο, όση αγωνία και να έχετε, θέλω να κάνετε λίγο την καρδιά σας πέτρα και να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα. Ευγενία 36,5. Ελίζαμε 33,7 και η Ατζιάρα Κατερίνα με 29,8%. Η Ευγενία είναι η μεγάλη νικήτρια, είναι η γυναίκα που η Ελλάδα, να πούμε η Ελλάδα ψήφισε το Γιώργο Αγγελόπουλο. Ψήφισε η Ελλάδα, παρακαλώ είναι πάρα στημένο. Πολύ. Καταλαβαίνω, είναι καταλαβαίνω. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αναστάτωση. Ακούστε με, Ελίζαμπετ. Το πήρες τηλέφωνο να ψηφίσει. Σε παρακαλώ, κορίτσι. Σε παρακαλώ πολύ, κορίτσια, κρατήστε την ψυχραιμία σας. Καταλαβαίνω την στεναχώρια σας, την αγωνία σας. Αλλά υπάρχει μια απόφαση. Πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση της Ελλάδας. Και πρέπει να πάρουμε και το πρώτο σχόλιο από τον ίδιο τον Γιώργο τον πρώτο σχόλιο από τον φίλο μας Γιώργο. Και μας τον έχουμε στην γραμμή, Γιώργο! Γιώργο, καλημέρα! Γιώργο, καλημέρα, Γιώργο! 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 Καλημέρα, φίλε! Καλημέρα, τι έγινε, αγόρι μου, καλά είσαι? Δεν μπορώ, παιδιά. Έτσι. Πραγματικά, δηλαδή. Πραγματικά βλέπεις Γιώργο τι στήσαμε, τι έγινε εδώ πέρα. Καλημέρα, Ελίζα. Εμένα θα πάρεις, εμένα θα πάρεις. Όλα είναι στη μένα. Υπάρχει... Καλημέρα, Ελίζαμπετ. Υπάρχει καλημέρα, μια... Γιώργο. Βλέπετε, είπε Ελίζαμπετ. Ορίστε, όχι, σας είπε, είναι κύριος. Τι είπε? Είναι κύριος ο Γιώργος, όπως πάντα. Σας προσφώνησε όλες. Ναι, αλλά πρώτα ποια προσφώνησε? Την Ευγενία, την Γιώργο, εξήγησε, σε παρακαλώ. Γιώργο, μας έχουμε μία, έχουμε μία νικήτρια, είναι η Ευγενία. Σταμάτα λίγο, Ελίζαμπετ, μισό λεπτό να ακούσουμε τον Γιώργο, μισό λεπτό. Γιώργο, μας ακούς? Παιδιά, καλημέρα, έχω σημειώσει την ημερημηνία, πραγματικά δηλαδή. Είναι η μέρα που αποκαθιστάται όλη αυτή η εικόνα του σόλο τύπου από ό,τι είδα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ που με ενημερώσατε ότι έχω σήμερα... Θα έχω κοπέλα. Ναι, είναι η γυναίκα σου, η γυναίκα σου είναι η Ευγενία. Δεν θα έχεις κοπέλα, θα έχεις τη γυναίκα που έχεις πει ότι θέλεις. Μια γυναίκα. Ευγενία μου, αλλά δίνω σε λέω γυναίκα από εδώ και πέρα. Έτσι, έτσι. Αυτό είναι. Γιώργο, αλήθεια, ξέρεις τι, εμείς ξέρεις πόσο σ' αγαπάμε σε αυτή την εκπομπή, έτσι δεν είναι? Δεν αισθανόμαστε πάρα πολύ άσχημα, γιατί όλοι προσπαθούν να σου βρούνε μια γυναίκα και πιστεύω ότι αν είχες εμπιστευτεί κάποιον, αυτός θα ήταν εμείς, έτσι δεν είναι, για αυτή τη διαδικασία? Πραγματικά σας ευχαριστώ και το εκτιμώ και εγώ σας αγαπάω και έχουμε ό,τι καλύτερο στην εκπομπή σας, γιατί δεν φαντάστηκα ποτέ ότι μπορείτε να λύσετε αυτό το πρόβλημα που φαντάζεστε αυτές τις μέρες, το εθνικό πρόβλημα. Εθνικό είναι το πρόβλημα, Γιώργο μου, τώρα αυτό. Πες μας όμως τώρα πέρα από το, δηλαδή εμείς την Ευγενία την έχουμε καβάντζα εδώ πέρα. Πώς αισθάνεσαι που όλοι θέλουν να σου βρουν γυναίκα και εν πάση περιπτώσει γιατί δεν βρίσκεις και εσύ μία να μας την παρουσιάσεις, να τελειώνουμε, Γιώργο? Προσωπικά σας ευχαριστώ, γιατί το αποτέλεσμα, χωρίς να θέλω να δικήσω τα δύο κοπέλες, μας ευνοεί, επειδή με την Ευγενία τα έχουμε ξαναπεί. Είχαμε κάνει το πρώτο βήμα. Κάτσε, μισό λεπτό. Ο τυφλός, ο άματος. Πού τι έχετε κάνει το πρώτο βήμα, εσύ, Γιώργη? Ξέρει, Ευγενία, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Θα είναι τα ενίκο μη ενδύμο. Ίντριγκα. Μήπως, δεν θέλω δηλαδή να σπείρω κοινά δαιμόνια, αλλά μήπως ήταν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου προς τα μέσα Σεπτεμβρίου? Όχι, είχαμε συνεργαστεί το παρελθόν και από ό,τι φαίνεται η μοίρα μας ένωσε. Εντάξει, καλέ μου. Γιώργο, εκτός αυτών τώρα, αλήθεια, πες μας τι ετοιμάζεις, πού θα σε δούμε εκτός από όλα αυτά τα ωραία μέρη στα οποία πηγαίνεις αυτό το διάστημα, τι πρόκειται να κάνεις? Μόλις ξεπερδέψουμε με το καλό με τα διαδικαστικά του γάμου, ναι. Θα,
θα φροντίσω να κάνω κάτι τέτοια δουλειά που να μπορώ να προσφέρω τα πάντα σε αυτή τη γυναίκα. Συγγνώμη, δεν σε άκουσα. Θα φροντίσω να κάνω ένα επαγγελματικό βήμα που να μου δίνει τη δυνατότητα να προσφέρω τα πάντα σε αυτή τη γυναίκα. Σωστό. Μπράβο, ρε εσύ, Γιώργο. Γιατί είσαι σωστό άντρα. Μπορεί να μα πει και περισσότερε λεπτομέρειε. Κάτι έχει ακουστεί για το Survivor Πανόραμα. Ισχύει αυτό? Όχι, δεν έχω κάνει κάποια κουβέντα με τον τηλεοπτικό σταθμό για, για το Πανόραμα. Πολλά πράγματα και εγώ μαθαίνω για μένα από εσάς, από το χώρο. Το καλό είναι ότι, επειδή έχουμε εμείς την γυναίκα σου εδώ κοντά μας, στη δική μας την παραγωγή, θα μαθαίνουμε νέα, θα μας τα μεταφέρει εκείνα, δεν μας τα λες εσύ. Οπότε, να σου πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είσαι σήμερα μαζί μας. Το ευχαριστώ είναι δικό μου, να σας ευχαριστήσω για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε και που είχε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Πώς αλλάζει η κάμερα? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ σήμερα με τον Σάκη τον Δανιμανίδη, την Μαρία την Πακοδήμου και τον κύριο Γιώργο Καπουτζίδη. Γεια σας, γεια σας. Α, το κάνουμε live τώρα. Το κάνουμε live. Όχι ρε, το καίμε. Κλείστε τώρα, κλείστε, κλείστε. Αφού, όχι ρε, το καίμε. Έλα ρε, κάνω, έλα ναι, γιατί. Δεν έχω ιδέα να κάνω. Μου είπαν ότι...